Βρισκόμαστε στα ιστορικά και γραφικά χωριά των Μεθάνων, άνω και κάτω Μούσκα. Είμαι Ακρίλογος και Παλαιά Λουτρά, όπως είναι οι νέες ονομασίες των δύο χωριών με την καταπληκτική θέα στη θάλασσα. Εδώ δηλαδή το καφεδάκι είναι απόλαυση τώρα, έτσι. Πρωί-πρωί. Οι αυτοκινητόδρομοι που βλέπουμε είναι πολύ πρόσφατοι. Παλιά η επικοινωνία με τα χωριά γίνονταν μέσω μονοπατιών που στη συνέχεια θα γνωρίσουμε. Πριν όμως προχωρήσουμε στα μονοπάτια και στους προορισμούς των, αισθάνομαι την ανάγκη να γνωριστούμε και μαζί καλύτερα. Προσωπικά εγώ βρέθηκα στα Μέθανα, ύστερα από πρόσκληση του φίλου μου του Γιώργου του Φλαμπούρη, που εκκρεμούσε 10 ολόκληρα χρόνια περίπου για να κάνουμε μαζί ένα ψάρεμα. Και όταν αυτό συνέβη, είναι αυτό που λέμε κόλλησα και δεν ήθελα να φύγω από τα Μέθανα. Στις περιπλανήσεις μου, στη θάλασσα και στα βουνά, γνώρισα τον Ηλία το Ρίζο, ο οποίος κι αυτός ήρθε κάποτε μια βόλτα με το ποδήλατό του στα Μέθανα και δεν έφυγε ποτέ ξανά. Και καθώς διέρχονταν τα χωριά με το ποδήλατό του, όπως μου είπε, καρφώθηκε που λέμε το βλέμμα του σε αυτό το σημείο, όπου ανέβηκε με τα πόδια και βρήκε αυτό το σπίτι στην κατάσταση που βλέπουμε στις φωτογραφίες. Και όταν αποφάσισε να εγκατασταθεί πλέον στα Μέθανα, ήθελε αυτό το σπίτι και κανένα άλλο. Το ήθελε τόσο πολύ αυτό το σπίτι, λόγω της πανοραμικής θέσης που βρίσκονταν περισσότερο, και έκανε αγώνα για να το αποκτήσει. Βρήκε την άκρη με τους κληρονόμους και το απέκτησε. Εκτός από τη σχεδόν αποσυνθετική κατάσταση που βρίσκονταν το σπίτι, η πρόσβαση σε αυτό δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Και χρειάστηκε και μεγάλος αγώνας για να ανέβουν τα υλικά και να ξαναγίνει το σπίτι στην αρχική του μορφή όπως το ήθελε από την επιλογή του. Εδώ σε αυτό το σπίτι μεγάλωσε ο μεγάλος μουσικός του ρεμπέτικου τραγουδιού, ο Γιώργος ο Μπάτης. Ήρθω πουλά στο χαμάμ και εγώ πυρώνω πυρταμάμ. Όλα τα σπίτια στα χωριά των Μεθάνων ήταν φτιαγμένα κάπως έτσι, γιατί όπως είπαμε δεν έπρεπε να ξεχωρίζουν από τη θάλασσα, όπου εκείνες τις εποχές διέρχονταν πειρατές. Βλέπουμε πόσο δύσκολα διακρίνεται αυτό το σπίτι που διατηρεί την αρχική του μορφή ακόμα και από τόσο κοντινή απόσταση. Το σπίτι το δικό σου δεν φαίνεται καθόλου ότι υπάρχει σπίτι εκεί πέρα. Αυτό ήταν και το μυστικό των χωριών, για να μην Είναι ορατά. Να μην δέχονται επιθέσεις. Τώρα τα περισσότερα είναι ασπρισμένα. Κάποια στιγμή θεωρήθηκε πολυτέλεια το άσπρινο του σπιτιού και ένδειξη πλούτου. Διακρίνονται οι εκκλησίες των δύο χωριών, έτσι, της Πάνω Μούσκας. Βλέπουμε τις εκκλησίες οι οποίες παλιότερα δεν ήταν ασπρισμένες, ήταν με πέτρα χτισμένες και δεν ήταν εύκολα, δεν φαίνονταν εύκολα. Ναι. Αλλά τα χωριά δεν φαίνονται καθόλου τίποτα. Εδώ είναι το σημείο που φτάνει το αυτοκίνητο και από εδώ, διασχίζοντας περπατώντας τα γραφικά στενά της κάτω Μούσκας ή Παλαιών Λουτρών όπως λέγεται τώρα, φτάνει στο σπίτι του Ηλία. Διασχίζουμε το προάβλιο της εκκλησίας του χωριού, το εκκλησάκι της Παναγιάς όπως λέγεται. Εδώ η τιμητική πλάκα για τους νεκρούς ήρωες της περιοχής, όπως συναντάμε συνήθως σε κάθε χωριό. Προχωράμε στο εσωτερικό του χωριού με τα γραφικά στενάκια, με τις γάτες που οι περισσότερες είναι του Ηλία, και κάπου εδώ αρχίζει η ανηφόρα που ο Ηλίας βέβαια ανεβοκατεβαίνει σε καθημερινή βάση. Τα δέντρα που συναντάμε περισσότερο στα Μέθανα είναι οι σικές. Το σίκο σαν φρούτο, όπως θα δούμε στη συνέχεια, υπήρξε βασικό βιοποριστικό προϊόν της Χερσονήσου. Έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο τελειωμένο πια σπίτι,
βρίσκοντας τον Ηλία με τις γάτες του να κάνει δουλειές όπως πάντα. Ας δούμε λοιπόν το σπίτι τελειωμένο έτσι όπως ήταν στην αρχική του μορφή, το οποίο είναι και ένα δείγμα για το πώς ήταν παλιά όλα τα σπίτια στα χωριά των Μεθάνων. Τα μεθανίτικα καλύβια είχαν πάντα σκεπές με χώμα πάνω. Και αυτό εδώ πέρα, η πέτρα που βλέπεις εδώ που λέγεται κελίθρα, στα αρβανίτικα, όλα τα σπίτια τα χωμάτινα είχαν αυτή την πέτρα από πάνω. Όταν έβρεχε, τσουλούσαν αυτή την πέτρα με το πόδι πάνω στη σκεπή, ώστε να συμπιέσει το χώμα και να γίνει υδατοστεγανό, ας πούμε. Μάλιστα. Για να μην βάζει νερό το σπίτι. Η σκεπή λοιπόν από μέσα είναι ακριβώς όπως ήταν, έτσι δεν την πείραξε. Έχω προσπαθήσει να κρατήσουμε τα στοιχεία τα παλιά. Είχε δοκάρια, κλαριά και από πάνω είχε... Υπάρχει κάποιο παλιό δοκάρι ή όλα είναι καινούργια? Όχι, είχαν τα παλιά δοκάρια είχαν σαπίσει, ναι. Αλλά έχω κρατήσει κάποια καλά κομμάτια που είναι αυτά εδώ πέρα. Αυτά είναι τα παλιά δοκάρια. Αυτά εδώ, τα οποία είναι 60-200 χρόνων. Και τα οποία, επειδή έχουν φτιαχτεί στο χέρι, φαίνεται το σκεπάρνι του μάστορα, τις σκεπαρνιές που έχει κάνει εδώ για να φτιάξει αυτό το ξύλο. Αυτές εδώ πέρα είναι σκεπαρνιές. Ναι. Αυτά είναι κέντροι, είναι τα ξύλα 200 χρόνια εδώ πέρα. Και η χαμηλή η πόρτα που πρέπει να σκύβεις για να μπαίνεις μέσα, έτσι. Η πόρτα είναι από καστανιά, η παλιά ήταν από πεύκο. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα υπήρχε ένας τείχος ξύλινος. Ουσιαστικά το σπίτι ήταν δίχωρο. Ναι. Από εδώ ήταν το καλοκαιρινό και από εδώ ήταν το χειμερινό που είχε και το τζάκι. Και βέβαια η πόρτα εκείνη η χαμηλή, πάλι επίσης μια χαμηλή πόρτα που οδηγεί στο μπαλκόνι, έτσι. Ναι. Το κεφάλι σου. Από εδώ που κάτω βλέπω το φεγγίτι. Αυτά είναι υπνοδωμάτια. Είναι υπνοδωμάτια. Αυτά... Παλαιότερα ήταν ο στάβλος. Ήταν στάβλος από ήταν κάτω. Στάβλος εδώ. Και εδώ κατεβαίνει στον κάτω χώρο, έτσι. Εδώ η σκάλα δεν υπήρχε, την κάναμε εμείς. Ναι. Σομπίτσα. Με αυτή τη σόμπα Γιάννη ζεσταίνουμε. Δεν χρειαζόμαι τίποτα άλλο. Με αυτή ζεσταίνεται το σπίτι. Όλο το σπίτι με αυτή τη σόμπα. Είναι η μαντεμένη σομπίτσα, πολύ δυνατή. Α, βλέπω το δοκάρι. Αυτό είναι το πραγματικό. Είναι... Ήταν εδώ. Ναι. Επειδή δεν το βλέπει ο ήλιος, δεν έχει πάθει τίποτα. Όλα αυτά τα δοκάρια δηλαδή είναι στη θέση που ήταν. Και εδώ είναι ένα υπνοδωμάτιο. Το ένα από τα υπνοδωμάτια. Με το χόρτο και το ξύλο από πάνω. Αυτά τα μπαούλα. Τα μπαούλα είναι εδώ από τα σπίτια του χωριού. Έχω αγοράσει και ένα άλλο σπίτι το οποίο ήταν μέσα από τα μπαούλα. Μάλιστα. Αυτά τα παράθυρα βλέπουν κάπου ή... Όχι, είναι απλά για μερισμό. Υπήρχαν αυτά, δεν τα έχω κάνει εγώ. Εδώ είναι ένα ιδιόμορφο μπάνιο, ο νυπτήρας. Αυτό είναι. Αυτή είναι πέτρα. Τα μαδέρια εδώ είναι τα γνήσια, έτσι. Τα πρέκια. Έτσι. Αυτά εδώ είναι τα πρέκια. Έχεις κρατήσει την πέτρα του στάβλου, ε. Ναι, εδώ αυτές οι πέτρες είναι όπως ήταν και παλιά, δεν έχουν, απλά τις αρμολόγησα. Αυτή είναι η πόρτα την οποία μπαίναν τα μουλάρια μέσα. Από αυτή την πορτούλα μπαίνανε. Πώς χωράγανε δεν ξέρω. Τα μουλάρια. Ναι, ναι. Από τόσο χαμηλή. Ναι, ναι. Σκύπανε μάλλον, δεν γίνεται έτσι. Ναι, ναι. Εδώ είναι το υπνοδωματιό σου, έτσι. Ναι. Εδώ, Γιάννη, από εδώ πέρα κάτω είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι τα ίστρα και τα μουλάρια. Την έχω κρατήσει, δεν την έχω χαλάσει. Κάτω από το κρεβάτι σου, δηλαδή. Εδώ, αυτό εδώ πέρα οι πέτρες είναι τα ίστρα. Εδώ πέρα τα ίζανε τα μουλάρια. Ναι, εδώ πέρα τα ίζανε τα μουλάρια. Και έχει φτιάξει από πάνω το κρεβάτι. Ναι. Καταπληκτικό. Με το κουρτινάκι σου εκεί πέρα. Γιατί το μεσημέρι έχει αρκετό ήλιο. Καταπληκτικό. Είναι χειροποίητο όλο. Με 6 σανίδια. Ναι, κάθε πλευρά είναι από ένα μεγάλο σανίδι. Και είναι χειροποίητο πάρα πολύ παλιό. Μοναδικό έργο τέχνης νομίζω. Και εκεί είναι το φανάρι που διατηρούσαν τα φαγητά, έτσι. Ναι, ναι, αυτό το φανάρι πάλι είναι αυθεντικό. Ναι, εδώ διατηρούσαν τα φαγητά όταν δεν υπήρχαν ψυγεία. Ναι. Εδώ είναι ένα ξύλινο αλέτρι και αυτό είναι ένα πιθάρι το οποίο μέσα αποθηκεύαν είτε λάδι είτε παστό. Παστό κρέας. Ναι, είχε παστό μέσα όταν το άνοιξα. Αυτό λέγεται μόκρα στα αρβανιτικά. Πώς, είναι πώς. Μόκρα. Είναι ένας πέτρινος μήλος που αλέθανε το σιτάρι, κρυθάρι κλπ. Κάνανε τραχανά, έσπαγε τους καρπούς. Αυτό το σπίτι εδώ πέρα είναι το μοναδικό σπίτι το οποίο έχει επισκευαστεί στα Μέθανα, δεν υπάρχει άλλο. Μετά το 60-70 αρχίσαν πλέον αυτά τα σπίτια σαν αυτό να εγκαταλείπονται και είτε τα μετασκεύαζαν τα ίδια τα σπίτια τα παλιά είτε τα έριχναν και έφεραν καινούργια σπίτια τα οποία ήταν αστικού τύπου, δηλαδή είχαν κεραμοσκεπή πάνω και ήταν και άλλες οι αναλογίες και οι διαστάσεις των σπιτιών, των καινούργιων σπιτιών. Ναι. Τώρα στα δύο χωριά εδώ στην Κάτω Μούσκα και στην Πάνω Μούσκα έχουν μείνει κάποια τέτοια παλιά σπίτια τα οποία είναι όλα εγκατελειμμένα και αυτό εδώ πέρα το σπίτι είναι το μοναδικό το οποίο έχει επισκευαστεί όπως ήταν παλιά.
Ναι. Δεν θέλησες να το αλλάξεις, δηλαδή να βάλεις καινούργια υλικά, ας πούμε, έτσι. Όχι, γιατί το σπίτι αυτό πρέπει να έχει ένα χαρακτήρα, έχει μια αρχιτεκτονική αξία που νομίζω ότι πρέπει να διατηρηθεί. Να... Ακριβώς. Να ξέρουμε πώς ήταν τα σπίτια παλιά εδώ πέρα στα χωριά αυτά. Ήθελες ένα τέτοιο σπίτι. Είναι μοναδικό σπίτι, δεν είναι. Είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό. Που ήρθε τυχαία εδώ, έτσι. Αυθεντικό. Ναι, το βρήκα τυχαία, το αγόρασα. Από ό,τι μου είπες, ήρθες μια φορά με το ποδήλατο και το είδες. Ναι, και τελικά μένουμε εδώ μόνιμο. Δεν ήταν και στο από πλάνο. Τότε είσαι μόνιμος. Όχι από τότε, αργότερα ήρθα εδώ, αλλά δεν ήταν στο πλάνο αυτό, αλλά προέκυψε και τελικά είναι πολύ καλύτερα έτσι μάλλον. Αυτή είναι η στέρνα, έτσι. Λοιπόν, στα Μέθανα δεν υπάρχουν πηγές, ούτε τρεχούμενα νερά, τίποτα. Οι ναι. άνθρωποι στα χωριά επιβιώνανε με το βρόχινο νερό, το οποίο το μαζεύανε στις στέρνες. Ναι. Αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παραδοσιακή στέρνα. Και παλιά στέρνα, έτσι. Πολύ παλιά. Αυτή πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 χρόνια. Έχεις νερό βρόχινο. Έχει μαζέψει από το χειμώνα, από τη βροχή. Για τα ποτίσματα χρησιμοποιώ αυτό το νερό της βροχής. Για τα ποτίσματα, ναι, ναι. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι ενδιαφέρον να δεις αυτό το αλόνι. Είναι ένα αλόνι το οποίο χρησιμοποιήθηκε για πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Εδώ πέρα στο βράχο γράφει Ιδρύθη 1932 γάμα αλφαφή. Είναι αυτός που το φτιάξε, Γιώργος Αλεξάνδρου Φλαμπούρης. Εδώ πέρα το κάθε σπίτι έχει το δικό του αλόνι. Το συγκεκριμένο αλόνι είναι από τα μεγαλύτερα του χωριού. Υπάρχουν γύρω μας εδώ πέρα καμιά κοσαριά άλλα αλόνια γύρω-γύρω στα βουνά διασπαρμένα. Ναι. Τα αλόνια τα χτίζανε σε σημεία τα οποία είχαν αρκετό άνεμο, ώστε να μπορούν να λιχνίζουν μετά. Να λιχνίζουν το σιτάρι, ναι. Εδώ ναι. πέρα είναι ένα σημείο που τραβάει, ας πούμε, αέρα, γιατί ναι. βρίσκεται μέσα σε αυτή την κοιλάδα. Ναι. Σε αυτή την τρύπα εδώ βάζανε ένα μεγάλο πάσαλο. Το στήλο, ναι. Το στήλο, ναι. Και πάνω εκεί γυρίζανε τα μουλάρια και τα. Ναι, ναι, ναι. Τους αφήνανε το σκηνή ίσα ίσα να. Ναι. Αλλάζαν τη διάμετρο βέβαια για να έρθουν κοντά ναι. μακριά που θέλανε. Ναι, ναι, και ναι. οι άνθρωποι και μαζί με τα ζώα γύρω-γύρω στο αλόνι. Ναι, 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 ναι. Εδώ είναι ένα χωράφι, το οποίο τώρα εγώ φέτος έσπειρα φάβα. Άλλες χρονιές κρυθάρι, άλλες χρονιές μποστάνι, ναι. ανάλογα. Εδώ είναι η φάβα. Αυτό είναι η φάβα που έχω, τώρα που έχω αλωνίσει και τώρα πρέπει να τη λιχνίσω. Και εδώ ναι. είναι ο σπόρος, να το. Αυτό είναι ο σπόρος της φάβας. Ναι, ναι, ναι. Το καζάνι που κάνει με τσίπουρο, μούστο. Εκεί είναι μια παλιά μηχανή του Κιμά, από το χωριό εδώ πέρα. Τη θυμάμαι αυτή τη μηχανή, είναι γνωστή. Και αυτό είναι μια ωραία, ένα μικρό μηχάνημα χειροποίητο, το οποίο βγάζανε από τον μπαμπάκι το τοπικό, γιατί είχαν μπαμπάκια, ξερικά, χωρίς νερό, ναι. τα οποία βγάζανε με αυτό το κουκούτσι από τον μπαμπάκι. Και εμένα... το μπαμπάκι. Ναι, είναι, ναι. Αυτός ο φούρνος είναι βέβαια παλιός. Ο φούρνος ήταν παλιά απαραίτητο στοιχείο για κάθε σπίτι. Και μάλιστα υπάρχει και ένα νησί στις Κυκλάδες, η Ανάφη, που κάθε σπίτι είχε δύο φούρνους. Ναι. Πάντα ήταν ένας πίσω στον άλλον. Ο ένας ήταν για ψωμί, ο δεύτερος για παξιμάδι. Τον χρησιμοποιείς το φούρνο αυτόν? Βεβαίως. Και για ψωμί και για μαγειρέμα. Φτιάχνεις ψωμί εδώ. Και ρεβίθια. Ναι, ναι. Το φούρνο με στη γάστρα. Αυτό εδώ είναι το σπίτι του Ρεμπέτη του Μπάτη, έτσι. Το σπίτι, εντάξει, δεν είναι το σπίτι του Μπάτη, είναι το σπίτι που μεγάλωσε ο Μπάτης. Άνοικε σε μια θεία του. Αυτή τον μεγάλωσε. Έμενε όμως εδώ. Εδώ από πολύ μικρή ηλικία μέχρι που έφυγε και πήγε για Πειραιά ήταν εδώ. Ναι. Και ακόμα και όταν έλειπε και ήταν στον Πειραιά, τα καλοκαίρια ερχόταν εδώ. Ναι. Και έχω μαρτυρίες από τους μεγαλύτερους εδώ στο χωρίο, τον θυμούνται, που έπαιζε τον Παγλαμαδάκι του εκεί πέρα και ερχόταν από το χωριό ο κόσμος, τον ακούγανε, τραγουδάγανε, ναι. πίνανε. Εν πάση περιπτώσει είναι σαν το σπίτι του Μπάτη που λέμε, έτσι. Ναι, ναι, αυτό είναι το σπίτι του Μπάτη, ναι, ναι. Οι ήχους μας δείξαν πως και στην πείνα άγιοι μας κλείσαν. Ο Μπάτης ήταν από τους πρώτους και σημαντικότερους μουσικούς του ρεμπέτικου τραγουδιού μας, αλλά και γνωστός μάγκας του Πειραιά, όπως λέγεται. Γεννήθηκε το 1885 εδώ στα Παλαιά Λουτρά ή κάτω Μούσκα. Το όνομά του ήταν Γιώργος Τσόρος και μεγάλωσε εδώ, σε αυτό το σπίτι. Τώρα, πώς προέκυψε το όνομα Μπάτης, υπάρχουν πολλές φήμες γι' αυτό. Στο άκουσμα Μπάτης, το μυαλό μας πηγαίνει στον δροσερό θαλασσινό αέρα. Στην άβρα δηλαδή που έρχεται από τη θάλασσα και δροσίζει όλα αυτά τα ψηλωμένα χωριά. Έχεις γνωρίσει τον Μπάτη όταν σε μικρή ηλικία τον γνώρισες προσωπικά. Τι θυμάσαι από αυτό? Τον γνώρισα στον Πειραιά γιατί ο Μπάτης πολύ μεγαλύτερός μου έφυγε από τα Μέθανα που είχε γεννηθεί στα Παλιά Λουτρά και πήγε στον Πειραιά από 8 χρονών. Το επώνυμό του ήταν Τσορός και λέγεται ότι ο πατέρας του, παππούς του, δεν ξέρω ποιος, που εργαζόταν όταν πληρωνότανε, έδαινε τα λεφτά
σε μια πεδονιά στο καλάμι και πήγαινε πάνω από το κύμα και έλεγε «Αν δεν σας φάω, να σας φάει ο μπάτης». Και από τότε του έμεινε αμπάτης, μπάτης. Όχι όμως ο μπάτης, ο πατέρας του ή ο παππούς. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο μπάτης από 8 χρονών έφυγε. Από εκεί πήρε το όνομα μπάτης δηλαδή. Ναι, ναι. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι. Και έμεινε στον Πειραιά. Είχε κάνει δύο οικογένειες. Μια ζωή στον Πειραιά με το παγκλαμαδάκι του και με το Βαβακάρι και με τους άλλους, οι τετράς του Πειραιά. Την εποχή που το ρεμπέτικο ήταν σε διωγμό. Σε διωγμό, ας πούμε. Ναι. Ήταν και από το Μεταξά και από την αριστερά. Από την αριστερά γιατί? Επειδή ήταν το αλήτικο. Μάλιστα. Το χασικλίδικο. Μάλιστα. Κάτσε, απαγόρευε στους μεθενίτες να πηγαίνουν. Ποιος τους απαγόρευε να πηγαίνουν? Ο Πάτης. Δεν θα έρχονται εκεί πέρα. Ήταν κακόφημο. Α, γι' αυτό το απαγόρευε. Ναι. Εδώ μεταξύ. Ένα καλά θυσίκα θα μου στείλεις, έλεγε ο Πάτης. Θα τα αφήσει στο τάδε καφενείο. Τι ξέρω, εδώ και πρέπει θα έπαιρνε. Βέβαια, τα σίκα ήταν από τη μέση και πάνω. Από τη μέση και κάτω τι είχε. Δεν γνωρίζουμε. Το καλάθι δηλαδή, δεν ήξερε από τη μέση και κάτω τι είχε. Από τη μέση και πάνω είχε σίκα. Ναι. Άρα η παραγγελία ήταν για σίκα το μισό καλάθι, ας πούμε, έτσι. Ο Μπάτης εκτός από το τραγούδι έκανε και άλλη δουλειά, έκανε εμπόριο δηλαδή. Δεν νομίζω τώρα της πιάτσας εκεί πέρα. Γιατί κάτι ακούγεται ότι πούλαγε διάφορα, δηλαδή έπαιρνε παλαιά πράγματα και τα πούλαγε σαν... Έφτωσα την τραγιάσκα που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, για πες αυτήν την ιστορία. Για πες μας για την τραγιάσκα αυτή. Ναι. Είχε, έστειλε κάποιον να του βρει από την πεταμένη πήγα την πιάτσα, ξέρω, την πιο βρώμικη τραγιάσκα. Ναι. Του πήγανε μια λιγδιασμένη τραγιάσκα εκεί πέρα και λέει την πούλαγε. Ναι. Ενώ οι καινούργιες τραγιάσκες είχαν 5 δραχμές. Την πούλαγε 20, λέει, γιατί ήταν η τραγιάσκα του Κολοκοτρώνη. Ναι. Πάρτε, λέει, την τραγιάσκα του Κολοκοτρώνη, 20 δραχμές. Κάποιος ξύπνιος του λέει, ρε μπάτι, δεν μας αφήνεις. Ο Κολοκοτρώνης φοράγε περικεφαλαία. Ποια ρε περικεφαλαία το φοράγε τις Κυριακές και τις Αργίες, λέει. Καθημερινή περικεφαλαία φοράγε. Αυτή την τραγιάσκα φοράγε. Κι όμως την πούλησε. Την πούλησε 20 ευρώ, 20 δραχμές, έτσι. Είχε φτιάξει έμπλαστρα λέοντος. Τα έχω φωτογραφίσει και αυτά. Δηλαδή έμπλαστρο αντίγραφο. Έμπλαστρο, δηλαδή είναι όπως είναι τα έμπλαστρα λέοντος. Ναι. Είχε τα έμπλαστρα, είχε κάνει μερετσίνη, δεν ξέρω τι είχε κάνει. Τα έκανε μερετσίνη μόνος. Ναι. Ναι. Λοιπόν, και τα που και πουλάγε. Ναι. Όπως στην αγορά είχαν διάφορα. Γιατί με το ρεμπέτικο τότε δεν έβγαινε μεροκάματο, έτσι.